Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σας. Έλενα, δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Με είδες και συγκινήθηκες, Γιάννη. Όχι, τι έπαθες, παιδί μου. Σούζει το μάτι μου, λέω. Τρέχει, ωραία, λίγο από την παραγωγή, αν κάποιος λίγο ένα νεράκι, όχι, κάτι. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Ένα χαρτί, όλα κάτι. Καλά, όλα καλά. Είναι εντάξει. Αντέχει. Όλα καλά. Οι άντρες δεν παθαίνουν τίποτα, παιδί μου. Έτσι, μπράβο. Πώς φάνηκε τα παιδιά. Συγχαρητήρια από εδώ. Ήταν καταπληκτική και οι δύο. Μπράβο. Έλενα. Καλά. Κοίτα, δεν νομίζω ότι έχουν άδικο όταν βλέπουν ότι ήταν δύο εξαιρετικές φωνές. Είπαν το τραγούδι με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαν σήμερα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ήταν από τις πιο δυνατές πρόβες που είχαμε κάνει παρέα. Απλά θεωρώ ότι εσύ έχασες κάποιες δεύτερες εκεί που ήμασταν σίγουροι ότι θα ανέβεις ψηλά, μπήκες πάλι στην κανονική. Εσύ δεν μπήκες στο δεύτερο, βέβαια φταίει το μάτι, είναι πολύ φυσιολογικό. Και εμείς live σε ένα μαγαζί να ήμασταν ή σε μια συναυλία και τηλεοπτικά πάλι να παίζαμε, το ίδιο πράγμα θα είχαμε κάνει κι εμείς, γιατί άμα τσούζει τόσο και δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, θα μπαίναμε κι εμείς δύο μέτρα πιο μετά. Εντάξει, δύσκολη η απόφασή μου. Σου πάει πολύ και το ελληνικό, ξέρεις, Κωνσταντίνε. Πάρα πολύ. Τι να πω, παιδιά. Θέλω να συγκεντρωθώ. Συγκεντρώσου, Έλενα. Συγκεντρώσου, Έλενα. Αν έπρεπε να διαλέξεις, ποιον θα διάλεγες? Μπράβο, τι εύκολη ερώτηση. Κάνε αυτό, Σάκη, κάνε το 5-4-3-2-1. Ναι, ναι. Κοίτα τον στα μάτια. Ναι. Λοιπόν, θα μετρήσω ανάποδα από το 5 έως το 1. Με το που θα πω ένα, θα πεις ένα όνομα. Ή Κωνσταντίνος ή Γιάννης, ή Γιάννης ή Κωνσταντίνος. 5, 4, 3, 2, 1. Σάκης Ρουβάς. Τι έκανες? Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρώ... Πολλά θεωρώ. Θα συνεχίσουμε το Γιάννη. Ο Γιάννης Καρατζάς είναι ο νικητής αυτής της μονομαχίας. Παραδέξου το. Σε βοήθησε αυτό το κάνω. Πάντα. Γεια, ο Γιάννη. Μπράβο σε Γιάννη. Γιάννη. Για να δω το ματάκι σου, ψυχή μου, πώς είναι. Πήρες εδώ. Που κάτω το κίνησες. Εντάξει, περαστικά. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη. Και μπράβο και στον Κωνσταντίνο που έφτασε έως εδώ. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι? Πραγματικά είναι... Ήταν όνειρο, είναι όνειρο ακόμη αυτό που έζησα εδώ. Με την Έλενα θα κρατήσω τις συμβουλές που έχει δώσει. Αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ, αλήθεια. Χαίρομαι. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Έλα εδώ μαζί μου να δώσουμε το χρόνο στους coaches να σκεφτούν το ενδεχόμενο κλεψίματος. Σε αυτό το σημείο το Voice αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Η μουσική, Κωνσταντίνο, όμως εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ στη ζωή σου, θα συνεχίζεις. Γεια σου, λατρεία μου. Θα μας ξανάρθεις, ε? Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Yeah.